Ώρα για sports. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Πρώτη εκπομπή σήμερα για το 2015 και ξεκινάμε με το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας για τη 14η αγωνιστική. Στο Λιοπέτριο Ασίλ νίκησε 2-1 τον Αχυρώνα και κατάφερε να περάσει στην κορυφή με 2 βαθμούς περισσότερους από το Θόηλα Κατάμιας. Ενώ ισόπαλος 3-3 έληξε ο αγώνας του Εθνικού Άσιας με την ομάδα της Ενίτη Γενή Ύψωνα. Μετά από ένα μέτριο παιχνίδι με ΑΠ, πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Εθνικού, ξεκινώντας με το δεξί τη νέα χρονιά. Ήταν η πιο ουσιαστική και δημιουργική και εκτός από τον γκολ, έχασε τουλάχιστον ακόμα 2 ξεκάθαρες ευκαιρίες. Ο Εθνικός ήταν χαμένος στο πρώτο ημίχρονο και παρόλο που κέρδισε πέναλτι και μάλιστα χτυπήθηκε 2 φορές, ο Αδάμου έστειλε την μπάλα out. Το τελικό 1-0 είναι δίκαιο αποτέλεσμα με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Στη βαθμολογία, πρώτος ο Ασίλ με 26 βαθμούς και στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Θόης με 25. Ο Χαλκάνωρας βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς, η ΜΕΑΠ στην 7η με 20 και ο Εθνικός στη 10η με 17 βαθμούς και αρχίζει πλέον να ανησυχεί σοβαρά για τη συνέχεια. Για την επόμενη αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι της προνομιούχας τρίτης θέσης μεταξύ ΠΑΕΚ Χαλκάνωρας, ενώ ο ΑΣΥΛ υποδέχεται τη ΜΕΑΠ και ο Εθνικός στην έδρα του αντιμετωπίζει τον Ακρίτα Χλώρακα. Γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα. Με τις αναμετρήσεις 8ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα γυναικών. Ο Απόλλωνας πανηγύρισε την 7η σερή νίκη του σε ισάριθμους αγώνες και οδηγεί αλάνθαστο στη κούρσα. Ενώ ο πρώτο φετινό γκολ για την Μπάφια φέτος, η οποία τίθηκε στην έξοδό της στη Λευκοσία από την Βασκά Λίδρα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα. ΑΕΚ Κοχινοχωρίων, Λευκοθέα Λατσιών 0-4. Αθλητική Ένωση Αμοχώστου, Χρυσομελιά Αμβροσίου Κερίνια 6-0. Βασκά Λίδρα Μπάφια 6-1. Απόλλων Ladies Δάφνη Τούρων 18-0. Περνάμε στο χάντμπολ και στην πρώτη κατηγορία γυναικών. Η ομάδα των Λατσιών ήταν μεγάλη κερδισμένη του ντέρμπι και απολαμβάνει πλέον μόνο την κορυφή. Στο άλλο παιχνίδι, ο Προοδευτικός πήρε τη ρεβάνς από την Αραδίπου με 29-24 και ισοβάθμισε μαζί της στην τρίτη θέση του πίνακα. Η πολύ καλή αμυντική λειτουργία ήταν το όπλο που χάρισε στην ομάδα των Λατσιών την πολύ μεγάλη νίκη. Μέχρι όμως να καταφέρουν οι παίχτες του Απόστολου Μιχαήλ να δουλέψουν σωστά την άμυνα, το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι. Συνεχής αλλαγή του σκορ δεν επέτρεψε σε ασφαλείς προβλέψεις, παρόλο που στο ημίχρονο οι γηπεδούχες είχαν καταφέρει να φύγουν για τα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα με 12-9. Η ηγετική μορφή είναι Άντια Σίσκοβα σε άμυνα και επίθεση, 9 γκολ, και η θετική παρουσία της νοδοφύλακας Άντρια Στάκη ήταν το κλειδί της μεγάλης αυτής επιτυχίας. Για τα πρωταθλήματα Futsal και Volleyball δεν είχαμε αγώνες. Αυτές ήταν οι αθλητικές ειδήσεις για την εβδομάδα που μας πέρασε. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά!